Γεια σας παιδιά, τσικτεκνά ο Κώστας εδώ. Καιρό έχουμε να τα πούμε, καιρό έχω να κάνω βίντεο. Έχω ελάχιστο χρόνο και δουλεύω πάρα πολλές ώρες και τον ελάχιστο χρόνο που μου απομένει προτιμώ να βγω λίγο να διασκεδάσω, οπότε τα βίντεο έχουν πάει λίγο πίσω, αλλά ούτως ή άλλως το κανάλι έχει δημιουργηθεί κυρίως για να διασκεδάζει εμένα, οπότε ναι και τα βίντεο λίγο τα έκανα για να διασκεδάζουν επίσης εμένα, οπότε προσπαθώ να βρω μια χρυσή τομή ανάμεσα σε όλα και ανάμεσα στην άπειρη δουλειά που ρίχνω το τελευταίο διάστημα. Όπως και να έχει, σήμερα θα δούμε ένα project το οποίο έχω στο νου μου εδώ και 8 μήνες περίπου. Ναι, 8 μήνες περιμένω να το κάνω, το έχετε δει, σας έχω μιλήσει γι' αυτό. Έχω πάρει το κέλυφος εδώ πέρα και μια μπαταρία για το SP. Τα είχα αγοράσει στο eBay του Αυγούστου, τα είχατε δει σίγουρα, αν θυμάμαι καλά. Αύγουστο ήταν, ή Αύγουστο-Σεπτέμβριο, κάπου εκεί μέσα. Όπως και να έχει, είχα το SP, αυτό το συγκεκριμένο νομίζω το είχα αγοράσει. Έχει περάσει και καιρός από τότε που το πήρα το συγκεκριμένο. Δοκίμασα επειδή ήταν σε χάλια κατάσταση να το τρίψω, να το βάψω, αλλά επειδή ήμουν ανυπόμονος, κατάφερα να το καταστρέψω. Επίσης, έβαλα κάτι, αυτά τα αυτοκόλλητα, τα gel που σας είχα δείξει, τα pads, όχι τα καλά που μου είχε στείλει η εταιρεία τις προάλλες να τσεκάρω, εκείνα από το eBay. Και εκείνα από το eBay λοιπόν, επειδή πάρα πολλοί μου λέτε, ω, δείχνεις τα πιο ακριβά ενώ τα άλλα είναι πιο φθηνά, πιο καλά. Εμείς τα πολύ λίγο, εκείνα τα φθηνά κατάφεραν να κολλήσουν πάνω για κάποιο λόγο και να περάσει όλη η κόλλα στο Game Boy, το οποίο είναι μια ιδέα και μισή. Όπως και να έχει, θα αλλάξω το κέλυφος, το έχω βγάλει και το έχω βάλει τουλάχιστον σε αυτό το κέλυφος την πλακέτα 2-3 φορές. Ελπίζω να δουλέψει, θα δούμε διάφορα πράγματα, θα συζητήσουμε. Ήθελα να το κάνω σε ένα PC Manga. Δεν ξέρω αν θα είναι PC Manga στο συγκεκριμένο βίντεο ή όχι, γιατί είναι do it yourself. Θα δούμε πώς τη φάση. Μπορεί να το δείτε σε PC Manga, ίσως. Δεν ξέρω. Αφήστε με να το ανοίξω, να το πειράξω και θα δω στο τέλος πώς θα το μοντάρω. Πάμε να περάσουμε όμως. Θα ελαχιστοποιήσω, ίσως να εξαφανίσω τη webcam εδώ, δεν ξέρω, θα το δούμε. Ό,τι βολεύει πιο καλά στο μοντάζ και στο να έχετε εσείς μια όμορφη εμπειρία. Λοιπόν, ας περάσουμε. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, παιδιά, είναι το Game Boy το SP. Και αυτό είναι το κέλυφος του Game Boy του SP. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο ιδιαίτερο. Έχει βγει η μπαταρία, η οποία δουλεύει και είναι αρκετά καλή, θα έλεγα. Και το καπάκι δεν είχαν κουμπώσει καλά μετά την τέτοια, μετά την αλλαγή. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι θα ζοριστώ αρκετά. Κυρίως γιατί έχω την κάμερα μπροστά. Τι βλέπετε, νομίζω, στη webcam τώρα. Και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αλλάξω, να βιδώσω, να ξεβιδώσω με με την κάμερα μπροστά στο πρόσωπό μου, αλλά θα προσπαθήσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Χρειαζόμαστε για αυτό το project, γενικά να ξέρετε όσοι θέλετε να αλλάξετε κέλυφος. Καλά, σίγουρα χρειαζόμαστε το κέλυφος, έρχεται μαζί με βίδες, η τιμή θα το βρείτε γύρω στα 4-5 ευρώ από eBay κυρίως. Υπάρχουν και σε άλλα μαγαζιά, εγώ από eBay το αγόρασα αυτό. Θα σας έχω link στην περιγραφή αν ενδιαφέρεστε ίσως, να το δείτε, να το τσεκάρετε. Πήρα ένα σημείο, έχει και άλλα πολύ όμορφα, αλλά ήθελα κάτι απλό, γιατί ίσως κατά πάσα πιθανότητα να το δώσω, δεν ξέρω, ανάλογα πώς θα μου κάτσει. Βέβαια μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ και να το κρατήσω για μένα, θα δω. Λοιπόν, χρειαζόμαστε δύο κατσαβίδια, το ένα το κλασικό κατσαβίδι είναι το Philips. Κάποτε πριν από καιρό, πριν να μάθω πώς λέγονται αυτές οι βίδες, όχι ότι θυμάμαι ακόμα πώς λέγονται, αλλά τέλος πάντων, θα κάνω μια απόπειρα να τα πω σωστά. Πριν από καιρό, με είχατε κράξει. Πω, δεν ξέρεις πώς λέγονται, λες και εγώ ήμουν υποχρεωμένος να ξέρω πώς λέγονται οι συγκεκριμένες βίδες. Τέλος πάντων, χρειαζόμαστε μια 00 Philips μικρή. Υπάρχουν, μπορείτε να τα πάρετε σε kit τα κατσαβίδια για το Game Boy, όπως και για τις κασέτες του Game Boy. Κυκλοφορούν με 1-2 ευρώ από eBay. Τέλος πάντων, το απλό θα το βρείτε. Το πιο απλό, το μεταξύ δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να εστιάσει η κάμερα, θα σας βάλω ίσως μια φωτογραφία για να το δείτε καλύτερα. Είναι το Philips το απλό, ένα μικρό 00, δίεση 00 και έχουμε και το, αυτό νομίζω λέγεται 3-point Y1 screwdriver, Y1, στην ουσία είναι ένα Y. Κάποτε είχα πει ότι μοιάζει με το σήμα της Mercedes, αλλά anyway, μοιάζει όπως και να έχει, είναι το Y1. Αυτό είναι πιο σπάνιο να το βρείτε, γιατί στα περισσότερα Game Boy, τουλάχιστον της εποχής εκείνης, του κλασικού, του SP, του Advance, υπάρχουν πάρα πολλές βίδες τέτοιου τύπου. Έχω και άλλα κατσαβίδια, μικρά, απλά, πιο σύνθετα, αλλά τέλος πάντων. Εμένα συνήθως με βολεύει για τα Philips, το κλασικό το Philips που έχω, που είναι ακριβώς το ίδιο. Εν τω μεταξύ, λάθος Philips πήρα. Θέλω με πιο μεγάλη μύτη. Το καλό λοιπόν με τα. Εν τω μεταξύ μπορεί να βγει αιώνιο αυτό το βίντεο, γι' αυτό θέλω την υπομονή σας. Λοιπόν, επειδή μου κόλλησε αυτή η χαζομάρα από κάτω και μου το χάλασε λίγο το pad,
αποφάσισα να βάλω αυτό το χαρτί, ούτως ή άλλως θα πάει για τρίψιμο μετά. Τέλος πάντων, η μία βίδα που εδώ για κάποιο λόγο δεν ξεβιδώνει καθόλου. Ας δούμε οι υπόλοιπες. Λογικά πρέπει να χαλαρώσουν. Ναι. Εν τω μεταξύ, αυτές οι βίδες είναι ένας μπελάς. Πρέπει να θυμάσαι ακριβώς που πάει κάθε μία από αυτές. Εν τω μεταξύ, θα χρησιμοποιήσω αυτά εδώ που είχα πάρει για το αυτοκίνητο. Για να τις βάλω πάνω για να μην φεύγουν. Το οποίο είναι καλό. Και έχω δύο. Θα βάλω μία της Y1 και τις υπόλοιπες θα τις βάλω στο άλλο. Γενικά, στο κάτω μέρος υπάρχουν τρεις βίδες. Επίσης, εδώ μέσα έχουμε τέσσερις, βλέπετε, τέσσερις ύψιλον βίδες, οπότε έχουμε τρεις βίδες στο κάτω μέρος, μία, δύο, τρεις Philips και τέσσερις κανονικές άπειρες βίδες. Εν τω μεταξύ, το κακό με τις ύψιλον είναι ότι φτύρονται πάρα πολύ εύκολα. Το καλό ότι όταν αγοράσεις και λίφος, ξαναλέω, έχει τις βίδες μέσα, οπότε εσύ μπορείς να τις αλλάξεις, να βάλεις άλλες ευτυχώς. Γιατί το οποίο είναι πολύ καλό, πιστέψτε με. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι το... γράφει εδώ πέρα 001. Δεν ξέρω αν φαίνεται ή όχι. Τέλος πάντων, χαλαρώνεις τις βίδες. Δεν ξέρω, πρέπει να βγαίνουν λογικά. Δεν θυμάμαι, έχω καιρό να τα ανοίξω. Εντάξει, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτή δεν έχει χαλαρώσει τόσο όσο θα ήθελα. Το κάτω μέρος είναι αρκετά εύκολο να βγει, όπως και το πάνω μέρος της οθόνης. Το μόνο δύσκολο κομμάτι για να ξεβιδώσει από το συγκεκριμένο Game Boy, το συγκεκριμένο μοντέλο, είναι, θα σας δείξω, όταν θες να αλλάξεις το κέλυφος ή όχι. Εντάξει, τα καταφέραμε. Το κάτω μέρος βγαίνει αρκετά εύκολα. Λοιπόν, τα πιο ιδιαίτερα πραγματάκια, να σας δείξω λίγο για να ξέρετε. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ τα ελαττήρια. Τα οποία ελαττήρια είναι λίγο ιδιαίτερα στο να τα αλλάξεις. Πρέπει να έχει άλλα μέσα το κέλυφος, γι' αυτό θα το βάλω στην άκρη. Η κάτω, εν τω μεταξύ, θέλει προσοχή γιατί έχει διάφορα όμορφα πραγματάκια τα οποία μετακινούνται σχετικά εύκολα. Έχουμε τα buttons εδώ από το πλάι της αξομοίωσης ήχου. Το Game Boy μέσα συγκρατείται από τρεις βίδες. Μία, δύο, τρεις Philips βίδες. Το πιο εύκολο να το μετακινήσεις είναι το κάτω μέρος του βασικά, η πλακέτα είναι αρκετά καθαρή. Βλέπουμε το σειριακό αριθμό, εν τω μεταξύ μου αρέσει γιατί έτσι όπως έχει κάτσει είναι λίγο πιο εύκολο να το δουλέψω. Η αλήθεια είναι ότι με όλο αυτό πρέπει να θυμάσαι που μπαίνει κάθε βίδα. Λοιπόν, αυτό το κομμάτι που θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, εν τω μεταξύ βλέπετε φεύγουν τα κουμπιά, το οποίο είναι κάτι λογικό και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή τώρα, είναι αυτή εδώ η κορδέλα, η ribbon που υπάρχει μέσα και συγκρατεί την οθόνη. Μην συναχωριέστε, θέλει με προσοχή τα κουμπιά. Εντάξει, και να τα χάσουμε αυτά, έχουμε κι άλλα. Αλλά όχι, εντάξει, μην φοβάστε, δεν χάνονται. Λοιπόν, εδώ πέρα έχει μία κορδελίτσα η οποία συνδέει την οθόνη. Έφυγε και το ηχείο. Το μεταξύ, τώρα είναι ότι όλα είναι αποσπόμενα. Οπότε εσύ μπορείς, αν θες, να τα αλλάξεις πολύ εύκολα. Γενικά, ανταλλακτικά υπάρχουν. Σηκώνοντας λοιπόν αυτά τα δύο ποδαράκια, η πλακέτα φεύγει. Όπως βλέπετε είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Είναι πάρα πολύ καλή κατάσταση βασικά. Ναι. Είναι πεντακάθαρη μέσα. Ίσως λίγο τρίψιμο εδώ πέρα, αλλά και πάλι δεν χρειάζεται. Δηλαδή οι επαφές είναι αρκετά καθαρές. Από ό,τι φαίνεται. Υπάρχουν rubber σχεδόν για τα πάντα. Βλέπετε όλα τα buttons. Το α, το β, το start, το select, ο σταυρός. Εδώ πάνω, βασικά εδώ πάνω ποιο είναι, θα σας γελάσω. Εδώ πάνω νομίζω είναι η φωτεινότητα, ναι, η φωτεινότητα είναι. Μπορείτε να κάνετε διάφορα όμορφα πραγματάκια αν έχετε τις γνώσεις, εγώ δυστυχώς δεν τις έχω. Οπότε αυτό εδώ το πράγμα θα πάει στην άκρη, προς το παρόν. Αυτά εδώ πέρα είναι όμορφα, έχουμε και το χιάκι σας ξανάδειξα, το οποίο είναι απλά κουμπώνει πάνω αρκετά εύκολα. Σας ξαναλέω βέβαια, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να δουλέψω έτσι με την κάμερα μπροστά, αλλά θα προσπαθήσω όσο γίνεται. Λοιπόν, το πρώτο κομμάτι έφυγε, ας βγάλουμε και το φως, ενώ το δείκτη, το κουμπί φωτεινότητας. Εδώ πέρα βλέπουμε τα κουμπάκια, η αλήθεια θέλει προσοχή, εάν το καθαρίζετε θέλει προσοχή και δεν έχετε άλλα ανταλλακτικά. Λοιπόν, οπότε, το πρώτο κομμάτι έφυγε, το πιο εύκολο σας ξαναλέω είναι να φύγει το κάτω μέρος. Λοιπόν, έπειτα, αφού καθαρίσουμε το κάτω μέρος,
πάμε να βγάλουμε την οθόνη. Το πιο δύσκολο κομμάτι από όλα, το οποίο θα το λούσετε σίγουρα, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι όταν προσπαθήσετε να βγάλετε αυτά εδώ τα πλαϊνά για να ξεκουμπώσει σε δύο κομμάτια. Αν θέλετε να το βάψετε ή να το μοντάρετε, η αλήθεια είναι ότι θέλει δουλειά. Υπάρχει μία βίδα, βασικά. Πού υπάρχει μία βίδα? Κάπου υπάρχει μία βίδα που το συγκρατεί, αν θυμάμαι καλά. Και είναι μέσα. Ναι, είναι εδώ πέρα. Λοιπόν, υπάρχει μία βίδα κάτω από εδώ, η οποία είναι και αυτή Philips, ευτυχώς. Γενικά με τις βίδες σας πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί, πέρα από την πλάκα. Η οποία τι κάνει, λοιπόν, βγάζει αυτό εδώ το κομμάτι. Αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο σε βοηθάει κυρίως να δεις. Το οποίο είναι λίγο περίεργο, αλλά ναι. Σε βοηθάει να δεις την ταινία μέσα πως αναδιπλώνεται για να μπορέσεις να την βγάλεις όμορφα και καλά χωρίς να έχεις κάποιο θέμα. Βλέπετε, έχει τυλιχθεί σαν κοκορέτσι μέσα για να μπορέσει να περάσει. Λοιπόν, επίσης τώρα πρέπει να το καθαρίσω αυτό και για κάποιο λόγο λερώνει πάρα πολύ εύκολα. Ανάθεμα τα pads, πραγματικά μην βάζετε φτηνό pads, ειλικρινά, μα το Θεό. Τέλος πάντων, ας την καθαρίσω λίγο. Λοιπόν, αφού φύγει αυτό, γενικά προσέξτε να δείτε. Βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε κάποιες πλαστικές βίδες είναι εδώ πέρα, οι οποίες είναι με πάσα. Θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να βάλεις ένα αντικείμενο, κάτι μυτερό που να αντέχει και να το χτυπήσεις μία ώστε να φύγει ο πύρος. Αυτοί οι δύο πύροι, ένας από τη μία, ένας από την άλλη, παίζει να είναι το χειρότερο υπάρχει στο Game Boy και πραγματικά αν θέλετε να το κόψετε σε δύο κομμάτια για να το βάψετε, να το καθαρίσετε, είναι ταλαιπωρία. Και επίσης, αν φύγουν αυτά τα πλαστικά που το προστατεύουν, είναι ακόμα πιο μεγάλη ταλαιπωρία. Γενικά, τα χειρότερα μέρη είναι αυτά εδώ τα δύο και τα ελαττήρια από τις σκανδάλες. Πραγματικά είναι τα χειρότερα. Τέλος πάντων, ας περάσουμε. Εν τω μεταξύ έχουμε και το LED εδώ πέρα, το οποίο θα το βγάλω. Ας τα αφήσω προς το παρόν, έχει και ένα LEDάκι εδώ πέρα, το πλαστικό που καλύπτει τα LED τυπικά. Και περνάμε στην οθόνη, στην οποία οθόνη, αυτός που το είχε πριν, το είχε ψιλοφάει λίγο, δεν ξέρω με τα δόντια το μασούσε, δεν ξέρω πώς τα κατάφερε. Υπάρχουν 1, 2, 3, 4, 5 pads. Τα οποία 5 pads είναι ελαστιχένια και βγαίνουν με προσοχή. Μπορείτε να το βγάλετε με κάτι αιχμηρό. Εγώ έχω μια τσιμπίδα η οποία βολεύει πάρα πολύ. Τα έχω βγάλει ήδη 2-3 φορές και πάλι κολλάνε ξανά. Δεν έχουν κάποιο θέμα. Είναι αρκετά καλά. Πρακτικά μπαίνουν, βγαίνουν εύκολα. Εγώ τα βγάζω με προσοχή γιατί δεν έχω δει ακόμη τα περιεχόμενα του πακέτου. Αν έχει μέσα άλλα. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο χάλια αυτά που θα ήθελα να έχει και καινούργια για να τα αλλάξω. Λοιπόν, στις γωνίες είναι μεγάλα και έχουμε και κάποια μικρά. Οι βίδες μέσα είναι η Y1, το οποίο δεν μου αρέσει. Γενικά σας ξαναλέω, ξέραν τι κάνανε βέβαια, γιατί λένε όπ, πιτσιρικάδες θα το παίρνουνε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα του τεινάξουν τα μυαλά. Οπότε ας τους προστατεύσουμε και ας μην τους αφήσουμε να το ανοίξουνε. Οπότε ξέροντας τι κάνουν ήδη οι τυπάδες, εντάξει, σώσαν πολλά Game Boy έτσι. Γιατί, ας πούμε, εγώ όταν ήμουν μικρός, επειδή δεν είχα κατσαβίδια, έπαιρνα ένα μαχαίρι και ξεβίδανα τα πάντα όλα. Τους πετούσα τα μάτια έξω κυριολεκτικά. Οπότε, ναι, γι' αυτό και μετά από ένα σημείο οι γονείς μου σταμάτησαν να μου παίρνουν παιχνίδια, γιατί οτιδήποτε έπαιρνα ήθελα απλά να δω πώς είναι μέσα φτιαγμένο και απλά το ξετίναζα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το ξετινάξω. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ναι. Σώθηκαν πολλά Game Boy και ίσως να είναι ένας από τους λόγους που έχουν μείνει πάρα πολλά Game Boy μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, σκεφτείτε πόσα ηλεκτρονικά, ας πούμε για παράδειγμα εκείνα τα Gritty Stagger, ποια ήτανε, πόσα από αυτά έχουν ζήσει, πόσα από αυτά δεν έχουμε καταστρέψει μικροί, μόνο και μόνο για να δούμε πώς είναι μέσα ή πόσα παιχνίδια μας για να βγάλουμε το μοτεράκι και να παίξουμε. Πραγματικά, έβγαζε το μοτεράκι της μπαταρίας από τα πάντα. Μοτεράκια και να δείτε που είχα. Τέλος πάντων, η οθόνη με το που ελευθερώσει αυτές τις βίδες. Λύνεται. Με το μεταξύ το βίντεο θα βγει αιώνιο, αλλά ειλικρινά ξέρετε κάτι, δεν με πειράζει. Πλάκα έχει. Γιατί όχι. Να δω πώς θα το μοντάρω, αιώνιο θα κάθομαι να το μοντάρω αυτό. Λοιπόν, αφού το βγάλουμε με προσοχή, και εδώ χρειάζεται πραγματική προσοχή. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε. Τώρα εδώ χρειάζεται πραγματική προσοχή. Ωραία, βγήκε. Αυτή εδώ είναι η οθόνη του Game Boy μας. Η οποία έχει βίδες αυτή. Ωραία, βγαίνει, όχι.
Είδα τι εύκολα και τι όμορφα που βγήκε. Εν τω μεταξύ, πρέπει να τα καθαρίσω, να τα τρίψω όλα αυτά. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η οθόνη του Game Boy, η οποία είναι σε καλή κατάσταση, θέλει λίγο ένα μικρό καθάρισμα. Μόνο κακό με τη συγκεκριμένη οθόνη, ενώ είναι υπέροχη η οθόνη, ότι ενώ έχει καλή φωτεινότητα, γενικά αν πάτε να αγοράσετε ένα Game Boy, για μένα πάτε να αγοράσετε το SP, γιατί μπορείτε να βάλετε τριών γενεών κασέτες και να παίξετε άνετα. Παίζει του Classic, παίζει του Color, παίζει του Advance και είναι πένα, δηλαδή θα απολαύσατε τα καλύτερα παιχνίδια που έχουν βγει για το Game Boy με αρκετά φωτεινή οθόνη. Βέβαια, σε κάποιους δεν βολεύει το σχήμα, εμένα πάντα μου άρεσε. Αυτό που θα ήθελα θα ήταν το μοντέλο με την καλύτερη οθόνη. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα ένα μοντέλο με την καλύτερη οθόνη που έχει. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι, μια χαρά έχω παίξει και με αυτό. Και πιστέψτε με, από τα Game Boy είναι αυτό που λατρεύω περισσότερο. Και ίσως να έχει να κάνει με το ότι ήταν το πρώτο Game Boy που πιάσα στα χέρια μου. Και όντας φαντάρος, έχω τερματίσει άπειρες κασέτες με αυτό. Λοιπόν, όχι το συγκεκριμένο αυτό, ένα άλλο το οποίο το έχω κάπου εδώ πέρα να σας το δείξω. Ήταν αυτό εδώ, του φίλου μου του Αντώνη, του κολλητού. Έχω βάλει αυτό εδώ το όμορφο μεταλλικό αυτοκόλλητο του Iron Man και πραγματικά είναι ένα όνειρο. Ένα πάρα πολύ όμορφο, αυτό δεν το έχω πειράξει καν. Όπως βλέπετε είναι πεντακάθαρο όλο καινούριο, μόνο μπαταρία έχω βάλει καινούρια. Οι μπαταρίες βέβαια είναι ένα θέμα. Τιμή τους γύρω στα 6 ευρώ με 7 ευρώ αν τις βρείτε, πάνε μέχρι 10. Υπάρχουν και υπάρχουν με πολλές χωρητικότητες. Λοιπόν, ας πάει αυτό στην άκρη. Και να δούμε τώρα τι καλά έχει μέσα το κουτί. Εδώ πέρα είναι τα παλιά ανταλλακτικά, εδώ είναι τα καινούργια ανταλλακτικά. Ελπίζω, η αποσυναρμολόγηση είναι πάντα πιο εύκολη να το ξέρετε. Από τη συναρμολόγηση τα βγάζεις όλα και είσαι κύριος. Όταν είναι να τα κολλήσεις ξανά υπάρχει ένα θέμα. Και το πρώτο θέμα που δεν μου αρέσει είναι ότι είναι χωρισμένο αυτό από το σώμα. Ελπίζω να τα καταφέρω, να τα φτιάξω. Ελπίζω. Λοιπόν, θα μου πεις τι, μόνο αυτά, τα υπόλοιπα τα έχω μέσα, για να μην τα χάσω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο πράγμα που θα αλλάξω είναι η μπαταρία. Έχω μία καινούργια μπαταρία, η οποία είναι λιθίου. Πόσα γράφει? Στα 800 mAh. Η κανονική του μπαταρία, η οποία κάπου εδώ κυκλοφορούσε, είναι Game Boy, βλέπετε, Advance SP, είναι στα 600 mAh, δηλαδή είναι λίγο καλύτερη αυτή η μπαταρία. Έχω αλλάξει και έχω δώσει καινούργιες μπαταρίες και σε άλλους φίλους μου. Και το ωραίο είναι ότι έχετε και με μικρό κατσαβιδάκι για να το αλλάξεις. Πολύ ωραίο touch. Λοιπόν, αυτή θα αλλάξει σίγουρα. Τώρα, ας ξεκινήσουμε τα εύκολα. Το πιο εύκολο πράγμα είναι αυτό εδώ. Όπως το είδατε, η οθόνη να βιδωθεί. Ωραία. Μετά πάμε στα πιο ιδιαίτερα. Λοιπόν, βλέπετε υπάρχει ένα χαρτόνι εδώ μέσα. Το οποίο, εντάξει, δεν το χρειαζόμαστε. Έχει όλα τα pads του. Η αλήθεια είναι ότι φαίνονται καλά. Ω, είναι λαστιχένια, δεν μου αρέσουνε. Θα βάλω τα original. Πραγματικά θα βάλω τα original. Ναι, θα βάλω τα original. Δεν μου αρέσουν τα λαστιχά τους. Και έχει τις βίδες που χρειάζεσαι ή σχεδόν τις βίδες που χρειάζεσαι, εκτός από τις βίδες που χρειάζεσαι πιο πολύ. Και ποιες είναι οι βίδες που χρειάζεσαι πιο πολύ, παιδί μου Κώστα? Αυτές εδώ, κάτι το οποίο πραγματικά... Αχ, Θεέ μου. Για πάμε να δούμε, να δω πώς θα τα καταφέρω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα μπει είναι αυτό εδώ. Και αυτό εδώ είναι ο on-off διακόπτης. Ωραία. Ο δικός του on-off διακόπτης που είναι, που τον έβαλε. Είναι αυτός εδώ. Για να δούμε ποιος είναι καλύτερος. Καλά, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Η αλήθεια είναι ότι αυτό φαίνεται ψηλό ψευτοπλαστικό. Μάλιστα. Για να δούμε. Και θέλει και λίγο τριμάρισμα από ό,τι βλέπω. Μάλιστα. Να χρησιμοποιήσω τον original. Μια χαρά είναι και original έτσι. Μια χαρά είναι και original. Έχουν διαφορές, όχι καμία. Θα χρησιμοποιήσω τον original. Ναι, γιατί όχι, θα βάλω original parts μέσα. Επίσης, αυτό εδώ το πράγμα είναι μια μεταλλική πλάκα. Αν έχετε προσέξει, υπάρχει μεταλλική πλάκα. Βέβαια δεν συγκρίνεται με τη μεταλλική πλάκα του Game Boy. Οπότε μάλλον θα χρησιμοποιήσω και την original μεταλλική πλάκα του Game Boy. Γιατί όχι, ας τη βάλουμε και αυτήν. Η οποία φαίνεται πολύ πιο ποιοτική σίγουρα. Οπότε θα κάνουμε έναν Frankenstein σήμερα. Για να δούμε τι θα δούμε. Οι βίδες σίγουρα φαίνονται πιο ποιοτικές του Game Boy, να πω την αλήθεια.
Όπως βλέπετε, το πρώτο πράγμα που θα κλάψουμε, ναι, είναι το ελαττήριο. Τέλος πάντων, θα βάλω στην άκρη. Πολλοί από εσάς μπορείτε να τρομάξετε άνετα με το πώς το φτιάχνω. Κι εγώ θα τρόμαζα στη θέση σας, αλλά ναι. Τέλος πάντων, προσπαθώ να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ με τις αριστεχνικές μου γνώσεις. Δεν είμαι επαγγελματίας, πραγματικά μην το σκεφτείτε ούτε δεύτερη ούτε τρίτη φορά ότι ξέρω να τα φτιάχνω άπειρα. Απλά εμπειρικά όλα γίνονται, να ξέρετε. Το έκανα μία φορά, το έκανα δύο φορές και είμαστε κομπλέ. Το δεξί προτείνεται ότι είναι... Ω, αυτά είναι περασμένα έτοιμα, κομπλέ. Άρα πένα. Λοιπόν, αυτά είναι έτοιμα περασμένα οι σκανδάλες τους, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι εμείς. Ουφ, ένας μπελάς έφυγε. Γενικά η αλήθεια είναι ότι όσο πιο ακριβό παίρνει, τόσο πιο καλό θα σου έρθει, αυτό να το ξέρετε. Εγώ πήρα ό,τι πιο φθηνό υπήρχε και αυτό γιατί με νοιάζε το κέλυφος, δεν ήθελα κάτι παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν παίζει να είναι και άριστης ποιότητας. Τέλος πάντων, θα το δούμε μαζί. Πάμε να δούμε τώρα τι άλλο μπορούμε να δούμε εδώ πάνω. Ας ξεκινήσουμε τα buttons. Τα οποία επίσης είναι ένας μπελάς όταν είναι να τα βάλεις, να ξέρετε. Λοιπόν, συνήθως με λίγη ισοπροπηλική αλκοόλ και μια μπατονέτα μπορείτε να τα περιποιηθείτε και να τα καθαρίσετε. Καθαρίζουν σχετικά εύκολα. Εμένα μην βάλετε ποτέ ενόπνευμα. Αν δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, βάλτε με λίγο αλκοόλ. Προσπαθήστε να βάλετε. Βασικά, ποιο είναι πιο καλό, θα σας γελάσω σε αυτό. Πάντως, προσπαθήστε να μην βάλετε ενόπνευμα. Εμπιστευτείτε με σε αυτό. Μην βάλετε ενόπνευμα, γιατί νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει την τάση να τα διαβρώνει αρκετά καλά. Σταυρός δεν κάθεται. Κάθεται. Αυτό θα πρέπει να κάτσει από πάνω. Εντάξει, μπήκε αυτό. Γενικά, το πιο δύσκολο μέρος είναι τα κουμπιά. Επίσης, ένα από τα δύσκολα μέρη. Η οθόνη παίζει να είναι το πιο εύκολο από όλα. Λοιπόν, εδώ τώρα τι έχουμε. Έχουμε τα δύο buttons εδώ πέρα, τα οποία είναι αυτά εδώ. Λοιπόν, για να δείτε διαφορά. Φαίνεται ότι εντάξει, τα πλαστικά είναι διαφορετικά το ένα από το άλλο. Αλλά εντάξει, δεν έχουν τόσο μεγάλες διαφορές. Εδώ φαίνεται ότι είναι λίγο πρόχειρη δουλειά. Εδώ είναι πιο πανθεκτικά, πιο ποιοτικά. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το B. Το ωραίο είναι ότι ξεχωρίζουν τα buttons. Μπορείς να ξεχωρίσεις από το σχήμα τους και να μπουν όπως πρέπει να μπουν. Το α να μπει έτσι. Ωραία, μπήκε και αυτό. Ωραία. Αυτά πρέπει να μπουν από πάνω. Τώρα, τα πιο χειρότερα κουμπάκια από όλα είναι τα μικροσκοπικά. Λοιπόν, φωτεινότητα, το select, το start. Αυτό θα μπει από πάνω. Ωραία, μπήκε και αυτό. Πρέπει να μπει και αυτό από εδώ. Υπέροχα. Τουλάχιστον θα μας μείνουν αρκετά buttons, το οποίο είναι καλό, πιστεύω. Λοιπόν... Τώρα... Ας ξεκινήσουμε επίσης... Εντάξει, είναι το αστείο ότι δεν ξέρεις από πού να πρωτοξεκινήσεις. Ας βάλω βασικά το εύκολο. Και το εύκολο κομμάτι είναι η οθόνη. Η οποία οθόνη όντως είναι πραγματικά το πιο εύκολο κομμάτι να μπει. Σφραγίζει καλά, ναι. Ναι, όντως, σφραγίζει αρκετά καλά. Για να δούμε τώρα από τις βίδες του, τι βίδες έχει μέσα. Λοιπόν, είπαμε έχει ύψιλον βίδες, έτσι. Οπότε, μια ύψιλον βίδα. Αυτή είναι η ύψιλον βίδα. Αχ, πόσο μικρές. Καταραμένες βίδες. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο οι βίδες του δεν είναι συμβατές με το κατσαβίδι μου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν πάει καλά. Για να βάλω τις δικές του. Σαν να γυρνάμε πίσω στα base. Τι έκανα εκεί παραμύθια. Εν τω μεταξύ το παίρνω πίσω ό,τι είπα για την οθόνη. Το κάλυμα δεν είναι τόσο τέλειο με αποτέλεσμα να μην δένει όπως θέλω εγώ. Δεν ξέρω, δεν με εντυπωσίασε τόσο. Δηλαδή πραγματικά ίσως ενώ το δικό του είναι πολύ καλύτερο.
Αν δεν δέσουν καλά οι βίδες, θα είναι θέμα. Πάντων, ελπίζω να κρατήσει. Τα αυτοκόλλητα θα μπουν στο τέλος. Τώρα, το μέρος που δεν ήθελα να δοκιμάσω καν, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν με εμπνέει και τόσο, είναι αυτό το οποίο τώρα θα κλάψουν μανούλες. Οκ, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Οκ, μέχρι εδώ είμαστε κομπλέ. Τώρα το αστείο είναι ότι οι τυπάδες μέσα δεν έχουν τους πύρους. Με αποτέλεσμα να κάνω κάτι που δεν ήθελα να κάνω και κάτι που δεν ξέρω αν θα ξαναπετύχει δεύτερη φορά. Θα βγάλω τους πύρους από εδώ. Ευκαιρία να σας δείξω και πώς βγαίνουν. Κάτι το οποίο πραγματικά δεν θέλω να το κάνω, ειλικρινά σας το λέω. Όλες οι προδόξεις σήμερα βγήκαν καλά. Αλλά, ναι. Με αποτέλεσμα, βασικά, τα δοντάκια τους έχουν ψηλοσπάσει. Από τα 4, τα 2 ζουνε. Πάμε να βγάλουμε και τον άλλον. Πραγματικά δεν ήθελα να το κάνω αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εντάξει, τελικά ήταν πιο εύκολο από ό,τι θυμόμουν. Αλλά, ναι. Πάμε να δούμε τώρα πώς θα το βάλουμε σωστά. Ναι, φυσικά. Ένα από τα κακά είναι, τελικά μάλλον βάζετε, πρέπει να βάλουμε στο τέλος αυτά εδώ τους σταυρούς και τα λοιπά, γιατί, ναι, πρέπει να μπει πρώτα η οθόνη. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε, ελπίζω να ταιριάζει. Και μην έχουμε θέματα, το βάζεις και το πατάς, ελπίζω. Οκ, μπήκε. Cool, το έχουμε παιδιά. Πάμε να βάλουμε και το άλλο. Εν τω μεταξύ υπάρχουν εγκοπές. Τις εγκοπές ψιλοοδηγούν πόστατα. Έλα ρε Nintendo, δώσε πόνο. Ναι ρε φίλε, εν τω μεταξύ. Οκ. Δεν θα έλεγα ότι είναι και το καλύτερο άνοιγμα κλείσιμο. Ναι, το βλέπετε ότι δεν είναι και ότι καλύτερο. Θα στέκεται, θα έχουμε θέμα στο πώς θα στέκεται. Μάλιστα, μάλλον πρέπει να δούμε, να το βάλω και πιο μέσα. Οκ. Α, έλα, ναι, το έχουμε. Και αυτό μάλλον λίγο πιο μέσα. Οκ. Α, έλα, πένα. Λοιπόν. Οκ, το έχουμε, παιδιά. Μια χαρά. Κομπλέτ. Μπήκε. Πένα. Ωραία. Το πρώτο κομμάτι, το οποίο ήταν το χειρότερο για μένα, μπήκε. Έλα ρε φίλε, πάμε, το έχουμε. Τώρα, πάμε να βάλουμε ξανά τους σταυρούς. Αυτό είναι σπάσιμο. Αυτό υπάρχει, ωραία. Αν δεν σας έχουν πέσει κάτω, κάντε το σε μεγάλο τραπέζι γενικά, βάλτε πετσέτα από κάτω για να μην φεύγουνε. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό εδώ το mat, το οποίο είναι πολύ καλό για τέτοιες δουλειές. Επίσης, αυτό είναι πολύ καλό τέτοιο για να καταλάβετε λίγο και πώς το καθαρίζουμε. Σας ξαναλέω, δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι super duper γαμάτος σε αυτό. Εμπειρικά προσπαθώ να πετύχω ό,τι πετυχαίνω και στο κανάλι και σε όλα τα πράγματα στη ζωή μου. Γι' αυτό μην έχετε τρελές προσδοκίες από μένα, ένας από εσάς είμαι. Και γι' αυτό ίσως πολλοί από εσάς αγαπάτε το κανάλι, γιατί καμιά φορά βλέπετε τον εαυτό σας σε μένα ίσως, φαντάζομαι. Για να δούμε. Η πλακέτα, σας ξαναλέω, είναι καθαρή. Έχουμε βάλει όλα τα κουμπιά. Πρέπει να τις κάνουμε τα εξής. Πρώτον, ότι τα LED είναι στη θέση τους. Η LED ταινία είναι και αυτή στη θέση της. Το ηχείο στη θέση του. Μπορείτε να τα αλλάξετε πολύ εύκολα, σας ξαναλέω το συγκεκριμένο. Έχω ανοίξει Game Boy Color και θέλει κολλητήρι. Αυτό αλλάζει πολύ πιο εύκολα, αν θέλετε να τα αλλάξετε. Είναι όλα κομπλέ. Οπότε πάμε να την βάλουμε την πλακέτα. Το πρώτο πράγμα που θα τοποθετήσουμε, μια ευλαβική ευλάβεια, όπως λέω πάντα. Είναι η κορδέλα, με τρέλα και κορδέλα. Το έχουμε. Κλείστο. Έτοιμο. Πω.
Okay, νομίζω ότι είναι κομπλέ. Αν την ανάψει, μάλλον την βάλαμε λάθος. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Το πρώτο μέρος μπήκε κομπλέ. Οι σκανδάλες είναι στη θέση τους εκεί πέρα, κάτι το οποίο θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ. Επίσης, κάτι το οποίο θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ είναι... Έχει ένα τετράγωνο, σιδεράκι, το οποίο από ό,τι έχω καταλάβει πρέπει να πηγαίνει κάπου εδώ πάνω, αλλά δεν είμαι σίγουρος κατά πόσο ταιριάζει εδώ πάνω. Σας γελάσω. Αλλά θέλει προσοχή. Anyway. Πάμε να βιδώσουμε για αρχή τις βίδες. Philips ήταν, αν θυμάμαι καλά. Τρεις Philips βίδες, αυτές εδώ. Θα βάλω τις original. Ωραία, μπήκε κομπλέ. Δέσαν όλα όπως έπρεπε να δέσουν. Δεν μετακινείται τίποτα. Εντάξει, κομπλέ. Το έχουμε και αυτό. Τώρα ήρθε το δεύτερο κομμάτι. Τώρα, ναι. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να το κλείσουμε όσο πιο καλά και περιεκτικά γίνεται. Θέλει προσοχή για να μην φύγει κυρίως αυτό εδώ. Το οποίο αυτό εδώ πρέπει να είναι γύρω. Τι είναι, κάτι είναι βασικά για την μπαταρία. Θα σας γελάσω. VR1 λέει πάνω. Anyway. Ας πάνω, κάπως έτσι θα κρατηθεί, πιστεύω. Α, ναι. Και τι ξέχασα. Α, δεν το πιστεύω. Ξέχασα αυτό. Γιατί, γιατί, why. Αυτά είναι τα μεγάλα λάθη που κάνει κάποιος φτιάχνοντας ένα Game Boy. Κάτι θα ξεχάσει, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί το έκανα αυτό στον εαυτό μου. Και μετά πολλά πολλά κατάφερα το ξανά κλεισά επιτέλους. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε τις βίδες μέσα που πρέπει να χωρέσουν. Ας ξεκινήσουμε τις κεντρικές 4 στο πλάι. Θα βάλω την καινούργια μπαταρία. Βασικά την καινούργια, την παλιά. Η παλιά δουλεύει ακόμα πολύ καλά. Δεν ξέρω, μάλλον θα κρατήσω την παλιά για λίγο καιρό ακόμη. Και μόλις συνειδητοποίησα που έπρεπε να μπει η βίδα. Θεέ μου. Wow. Πες να είναι ό,τι πιο fail έχω κάνει ποτέ. Και το συνειδητοποιείς τόσο αργά που λες αποκλείεται. Κι όμως. Κι όμως, κι όμως, κι όμως, κι όμως. Πραγματικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ειλικρινά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ας μας λυπηθεί ο Θεός. Ειλικρινά. Παίζει αυτή η τετράγωνη βίδα, παιδιά, να έπρεπε να μπει για να βιδώνει το καπάκι. Θεέ μου. Αχ, Θεέ μου. Γιατί είναι τόσο εκνευριστική εκεί στην Nintendo, δεν μπορείτε να μου πείτε ειλικρινά γιατί είναι τόσο εκνευριστική. Και δείτε λοιπόν, αυτό το τετράγωνο πάει εδώ κάτω και σφραγίζει κιόλας. Αυτό είναι το αστείο. Ωχ, Θεή.
Και δεν βγαίνει και εύκολα. Wow. Το πατάς, το βάζεις και είσαι κομπλέ, έχει ταιριάσει εδώ πέρα. Άντε πάμε τώρα. Οπότε κομπλέ, αφού τα καταφέραμε και βγάλαμε άκρη, πάμε να το ξαναβιδώσουμε. Λοιπόν, μετά από πολλά βάσανα, 2-3 φορές άνοιγμα κλείσιμο γιατί δεν το έκανα καλά, ήρθε να ξαναβάλω την μπαταρία. Το ακούσατε έτσι. Ήρθε η ώρα να ξαναβάλω την μπαταρία, να το κουμπώσω και από πάνω, να κλείσει επιτέλους. Να δούμε ότι πιάνει καλά. Οκ, υπέροχα. Υπέροχα. Το μεταξύ αυτό το αυτοκόλλητο που έπρεπε να είναι μέσα επίσης δεν είναι για κάποιο λόγο. Και πάμε να δούμε τώρα από εδώ πάνω. Καταρχήν, πρώτα απ' όλα, υπάρχει το αυτοκόλλητο της Nintendo κάπου. Το οποίο... Ναι. Είναι αυτό εδώ πέρα. Να το βάλουμε. Να το βάλω σωστά όμως πρέπει. Η αλήθεια είναι ότι τυπικά γύρνα-γύρνα ψιλοχαράχτηκε και αυτό. Εντάξει, ψηλο αποτυχία το case, δεν τρελάθηκα. Μάλλον θα λαχτεί με άλλο καλύτερο. Να βάλουμε. Καταρχήν τουλάχιστον η αλήθεια είναι ότι να σας δείξω. Βασικά στο τέλος θα σας το δείξω. Να σας βάλω και τα λαστιχάκια. Α, το οποίο θα πει έτσι. Ωραία, μπήκε έτσι. Τα κουμπιά όλα πατιούνται κομπλέ. Εντάξει, δεν υπάρχει θέμα. Θα βάλω και το τελευταίο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να δούμε τι πετύχαμε, αν τα κατάφερα ή όχι. Τελικά ακούσατε έναν ήχο ίσως, δεν είμαι σίγουρος. Η κονσόλα είναι κομπλέ. Αυτό που δεν μου αρέσει είναι ότι έχει αρκετά γαρέζια, τα οποία σημαίνει ότι δεν έχει κοπεί καλά. Επίσης εδώ λίγο δεν είναι και ότι καλύτερο, γράφτηκε πάρα πολύ εύκολα. Κλείνει, στέκεται, το οποίο είναι καλό. Α, επίσης πρέπει να βάλω αυτά εδώ, θα τα βάλω μετά, δεν πειράζει. Και να δούμε ότι έζησε και ότι δουλεύει κομπλέ. Ναι. Αχ, υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Πέτυχε. Οι εντυπώσεις μου. Είναι πολύ φθηνό το case, το κέλυφος αυτό. Όπως βλέπετε χαράζεται πάρα πολύ εύκολα, θέλει προσοχή. Ίσως αν το κάνετε βάλετε ένα πανάκι. Εμένα ειλικρινά δεν με νοιάζει και τόσο, πιο πολύ το κάνω για να πειραματιστώ. Θα πάρω κάποιο άλλο καλύτερο από ότι... σκέφτομαι. Θα μ' άρεσε να κάνω ένα mix ανάμεσα σε δύο, να κρατήσω κομμάτια από αυτό που μου άρεσαν περισσότερο και κομμάτια από το original case. Αυτό που δεν μ' άρεσε, το έχω δει σε κάποια έρχεται, είναι το χαρτάκι από κάτω. Σε αυτό δυστυχώς δεν είχε το χαρτάκι από κάτω. Επίσης, αυτό που τελικά όντως μου άρεσε περισσότερο ήταν αυτά εδώ τα rubber, τα οποία μπήκανε, δεν είχαν κόλλα, αλλά στέκονται στη θέση τους αρκετά καλά και είναι και διακριτικά σχετικά. Τα buttons συνδύασα τα δικά του. Αυτά που ήρθαν δεν μου άρεσαν και τόσο. Και σύνει ότι κάνει μια ωραία αντίθεση, το οποίο μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Κατά πάσα πιθανότητα θα μπει κάποιο αυτοκόλλητο κάτι από εδώ πάνω, έτσι να το καλύψω να γίνει ακόμα πιο όμορφο. Φαίνεται αρκετά φθηνή η θήκη αυτό το κέλυφος. Πραγματικά αρκετά φθηνό. Σας λέω, έχει πολλά ψεγάδια. Αλλά είναι κάτι φθηνό, το οποίο μπορείτε να το βρείτε για να ανανεώσετε τις κονσόλες σας. Αν είναι σε κακή κατάσταση, η διαδικασία. Γύρω στη μία ώρα θα σας πάρει, αν είστε προσεκτικοί. Έκανα 2-3 λάθη, τα οποία τα πρόσεξα στην πορεία, διόρθωσα, ξαναδιόρθωσα. Άνοιξα 2-3 φορές την κονσόλα για να το τσεκάρω. Αυτό που δεν μου άρεσε τόσο είναι ότι οι βίδες του δεν έπιαναν τόσο καλά σε αυτό εδώ το κέντρο, σημαίνει ότι δεν έχει κοπεί τόσο καλά.
Τέλος πάντων, δεν μας απασχολεί, ίσως σε κάποιο πιο ακριβό, υπάρχουν πολύ πιο ωραία και ελφή, αλλά πιο ακριβά, γύρω στα 10-15 ευρώ. Τσεκάρετε τα, είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Μπαταρία δεν έβαλα τελικά την καινούρια, θα κρατήσω για λίγο ακόμη την παλιά, την καινούρια θα την αφήσω. Δεν ξέρω ακόμη τι θα την κάνω. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα να τη χαρίσω σαν ένα μαθητή μου τη συγκεκριμένη. Γιατί ξέρω ότι θα το εκτιμήσει και θα το χαρεί πάρα πολύ. Γενικά, εκτός από τα μαθήματα, λίγο τους επηρεάζω και προς το gaming, να πω την αλήθεια, τα παιδιά τα οποία κάνω μάθημα. Τέλος πάντων, αυτό εδώ ήταν αρκετά πρακτικό. Αν ασχοληθείτε μόνοι σας χωρίς να κάτσετε να το βιντεοσκοπήσετε, θα σας πάρει μία ώρα περίπου. Σας ξαναλέω. Θέλει δουλειά. Θέλει προσοχή και με πάρα πολύ προσοχή τις βίδες, παιδιά. Οι βίδες είναι το α και το ω στο συγκεκριμένο πράγμα. Αυτό. Και ναι, ίσως κάποια στιγμή να ψάξω να βρω μια οθόνη πάντως καλύτερη για να μπορέσω να βάλω στο κανονικό στο δικό μου, στο αυτό που χρησιμοποιώ μόνιμα. Αυτό ήταν το δεύτερο που έχω. Λοιπόν, αξίζει. Ναι, αξίζει. Για τα 3-4 ευρώ που θα δώσετε αξίζει, αρκεί αν έχετε σε μια πάρα πολύ κακή κατάσταση μια κονσόλα, να το αλλάξετε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, ξαναλέω, προσοχή χρειάζεται μόνο, εγώ δεν είμαι τόσο προσεκτικός, αλλά στην ουσία αυτό θέλω να σας δείξω, πριν βιαστείτε να κρίνετε, σκεφτείτε το, ότι αυτό θέλω να σας δείξω, ότι θα το έκανα όπως θα το κάνατε και εσείς κατά πάσα πιθανότητα, ώστε να δείτε τα λάθη, τα πάθη και το πώς μπορούμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερα και προσέχοντας τα λάθη που ίσως να κάνει. Γι' αυτό τα κάνω εγώ τα λάθη πριν από εσάς, για να μην τα κάνετε εσείς. Αυτό ήτανε, ελπίζω να σας άρεσε. Πάντως, ναι, μ' αρέσει και μ' αρέσει γιατί... Οπ, ναι. Λοιπόν, check tech now, Κώστας εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα. Ένα όμορφο βράδυ ίσως, ξέρω εγώ. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τεράστιο θα βγει αυτό, αλλά πιστεύω ότι ναι. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.